Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. 5η 9 Ιουνίου, καλώς ήρθατε λοιπόν στις δημοσκοπήσεις. Παρουσιάστηκε από την κυβέρνηση ο σχεδιασμός για το GOVT ή θερμοστάτη στην ενέργεια στο δημόσιο κυρίως. Εκεί θα λειτουργήσει. Θα δούμε τι προβλέπετε σύμφωνα με το σχεδιασμό που ανακοινώθηκε νωρίτερα από τους τρεις συναρμόδιους υπουργούς, από τον κύριο Σκυλακάκη, από τον κύριο Σκρέκα και τον κύριο Βορύδη. Θα δούμε σε ποιες περιπτώσεις προβλέπονται μπόνους, αλλά και σε ποιες περιπτώσεις έχουμε πέναλτι. Όλα τα δεδομένα σε σχέση με αυτό το μεγάλο θέμα για το δημόσιο, έτσι ώστε να πετύχουμε σημαντική εξοικονόμηση τουλάχιστον 10% ετησίως. Να σας δώσω τώρα τρόπους επικοινωνίας και να πάμε σιγά σιγά να δούμε όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Έχουμε πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV GR στο Twitter, στο Facebook Δημοσκοπήσεις Attica TV. Το email της εκπομπής είναι δημοσκοπήσεις παπάκι Attica TV.gr. 211-27-00714 το τηλέφωνο του σταθμού και της εκπομπής. www.attica.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Και φυσικά το κανάλι μας στο YouTube Δημοσκοπήσεις Attica TV. Άρης Δημητρίου στο στούντιο, να δούμε όλο το ρεπορτάζ από τις ανακοινώσεις που έγιναν από τους συναρμόδιους υπουργούς για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Καταρχήν θα ξεκινήσω, πριν σου δώσω πάσα για να αναπτύξεις όλο το ρεπορτάζ που έχεις. 800 εκατομμύρια ευρώ στοιχίζει τουλάχιστον για το 2021 το ενεργειακό κόστος σε σχέση με το ρεύμα μόνο στο δημόσιο. Ναι, είναι γύρω στα 800 εκατομμύρια. Η προβλέψη για φέτο είναι πάνω από το 1,1 δισεκατομμύριο, 1,165 δισεκατομμύρια. Λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους. Και πάντα σύμφωνα με τις γιγαβατόρες που κάηκαν πέρσι. Υπάρχει μια σχετική αύξηση χρόνο με το χρόνο. Δεν ξέρω αν και κατά πόσο αυτό θα ισχύσει και φέτο, όπου και τα μέτρα για τον κορονοϊό επί της ουσίας περιόρισαν κάπως την κατανάλωση της ενέργειας. Πάντως, όπως πολύ σωστά προλόγησες, μιλάμε για μέτρα άμεσης εφαρμογής, προκειμένου μέσα στα επόμενα χρόνια να υπάρχει αφενός μεν σε πρώτο βαθμό 10% εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και μέχρι το 2030 το ποσοστό αυτό της μείωσης να φτάσει ως και το 30%. Ήδη από την έναρξη του πολέμου μέχρι σήμερα και ενδεχομένως και τα προηγούμενα χρόνια και μέχρι να βρεθούν τρόποι και δίωδοι για να εξασφαλιστούν οι πόροι, οι ενεργειακοί που χάνονται μετά την επιβολή των κυρώσεων στη Ρωσία, θα πρέπει όλοι να είναι προσεκτικοί. Και μέσα σε αυτούς βέβαια και το δημόσιο δεν εξαιρεί τον αυτό του. Μάλιστα και για τον λόγο αυτό οι τρεις υπουργοί, τα τρία κυβερνητικά στελέχη, ο Υπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας ο κύριος Κρέκας, ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών ο κύριος Σκυλακάκης και ο Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Βορύδης και καθήλυνα αρμόδιος όσον αφορά στον τομέα αυτό, ανακοίνωσαν τα μέτρα που έχουν και επιβράβευση, έχουν και ποινή. Για όσους δεν μπορούν να τα τηρήσουν. Μιλάμε τώρα για την κάθε υπηρεσία ξεχωριστά και αυτό θα είναι και σε μια πλατφόρμα ελέγχου του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Δεν θα είναι για όλους. Κάθε υπηρεσία θα ελέγχεται ξεχωριστά μέσω αυτής της πλατφόρμας και με τον πολύ απλό τρόπο. Το λογαριασμό που της έρχεται στο τέλος της κάθε περίοδου κατανάλωσης, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή. Αν διαπιστώνεται μέσω των μετρήσεων αυτών ότι υπάρχει μείωση της κατανάλωσης του ρεύματος στο ποσοστό του 10%, δεν ξέρω αν και κατά πόσο θα μπορούν να είναι ελαστικοί από εκεί και πέρα οι κυβερνητικοί παράγοντες, δηλαδή αν είναι 9% ή 11%, θα υπάρχει σαν επιβράβευση η αύξηση των κονδυλίων για την εξυπηρέτηση των αναγκών και των έργων της κάθε υπηρεσίας. Αν οι στόχοι αυτοί δεν έχουν επιτευχθεί, θα πρέπει η κάθε υπηρεσία να ψαλιδίσει έξοδα που προορίζονταν για άλλες τις δράσεις και έργα. Νομίζω ότι όλοι θα συμμορφωθούν. Ισχύει και για τους Δήμους να διευκρινίσουν. Βεβαίως, ο κύριος Σκυλακάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά. Θα μου επιτρέψεις, γιατί υπάρχει μια σύγχυση σε σχέση με το συγκεκριμένο. Μιλάμε οδηγίες και συστάσεις και σχεδιασμός για το δημόσιο. Για το δεν δημόσιο. Είναι για τους ιδιώτες. Το διευκρινίζω, γιατί υπήρχε μια παραφιλολογία το προηγούμενο διάστημα ότι αυτό θα εφαρμοστεί σε ιδιώτες. Μιλάμε για περιορισμό του ενεργειακού κόστους και κυρίως του ηλεκτρικού ρεύματος στο δημόσιο. Όχι, όσον αφορά στα οικιακά τιμολόγια, εκεί δεν υπάρχει το πέναλτι. Δεν εκεί υπάρχει μόνο η επιβράβευση. Στην περίπτωση
που υπάρχει σημαντική αισθητή μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας, θα υπάρχουν κάποιες αυξήσεις ενδεχομένως στις επιδοτήσεις για την προκειμένου να ανταποκριθούν στα οικονομικά μεγέθη της και τις απαιτήσεις του παρόχου ρεύματος που έχουν. Πέραν τούτου, όπως είπες, έγινε ιδιαίτερη αναφορά στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κύριος Κυλακάκης έκανε ιδιαίτερη μνήμα, ιδιαίτερα όσον αφορά στον οδοφωτισμό. Είπε ότι οι πολίτες, οι δημότες, δεν είναι η δουλειά τους, δεν είναι η δουλειά του κάθε φορολογουμένου να καλύπτει τα έξοδα του οδοφωτισμού. Υπάρχει ένα μακροπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμος στόχος της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τον οδοφωτισμό 35-40%. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τώρα ποιες θα είναι οι επιπτώσεις αυτές στην φωταγώγηση των δρόμων, ακόμα και των κύριων βασικών κύριων οδικών αξώνων ή και στα φώτα μέσα στις γειτονιές. Οπωσδήποτε θα πρέπει να υπάρξει και εκεί περικοπή. Μάλιστα, ο ίδιος είπε ότι παρόλο αυτή την κατάσταση, η κεντρική κυβέρνηση θα ενισχύσει οικονομικά τους Δήμους προκειμένου να ανταποκριθούν στο ενεργειακό αυτό έξοδο, το οποίο είναι ιδιαίτερα αυξημένο, το ξέρεις. Κερδισμένοι ουσιαστικά είναι οι Δήμοι που προλάβανε το προηγούμενο διάστημα και έκαναν αλλαγή του οδοφωτισμού, αναβάθμιση του οδοφωτισμού με λάμπες LED, οπότε έχουν μια πολύ σημαντική έτσι οικονόμηση στον οδοφωτισμό. Αυτό το κομμάτι των Δήμων νομίζω ότι είναι κερδισμένοι στην όλη κατάσταση, αλλά φυσικά εμείς βλέπουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, τι συμβαίνει με όλους τους Δήμους. Και για να διαχωρίσουμε το γενικότερο από το ειδικό, δηλαδή ότι μέσω των ανακοινώσεων αυτών διαπιστώθηκε ότι πλέον τίθεται και ο καθένας εκ των δημοσίων υπαλλήλων λειτουργών ενώπιον των ευθυνών του. Στα μέτρα και στους τρόπους με τους οποίους θα επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης κατανάλωσης είναι και η προσωπική συμβολή του καθενός εκ των δημοσίων υπαλλήλων, είτε με το να κλείνουν τα κλιματιστικά, είτε με το να ανοίγουν τα παράθυρα για να έχουν περισσότερο φως χωρίς να χρειάζεται να καίνε οι λάμπες, είτε να υπάρχουν η τοποθέτηση φωτοσκιάστρων για να μην υπάρχει ανάγκη κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος από τη συνεχή χρήση των κλιματιστικών, η διακοπή της λειτουργίας των κλιματιστικών για συγκεκριμένες μικρά χρονικά διαστήματα, βέβαια και εν ώψη καλοκαιριού, μέσα στις δημόσιες υπηρεσίες, να μην ανάβουν τα κλιματιστικά σε χώρους όπου δεν υπάρχει εργαζόμενος. Και βέβαια εδώ πέρα υπάρχει και ο υπεύθυνος σε όλη αυτή την υπόθεση. Υπάρχει μια ακόμα θέση, είναι ο υπεύθυνος του κτηρίου, ο επιμελητής του κτηρίου, ο οποίος θα φεύγει τελευταίος κλείνοντας όλα τα φώτα και τα κλιματιστικά και θα προσέχει να είναι και ανοιχτά τα παράθυρα ώστε να μην χρειάζεται η συνεχή χρήση των εργοντήσεων, αλλά και ό,τι άλλο ενεργοβόρο υπάρχει να το κλείνει. Πάντως, και να μην μένει ανοιχτό κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είναι ότι είναι κάποια αυτονόητα ζητήματα αυτά που είναι θα έπρεπε να συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Βέβαια όλοι έχουμε αντικρίσει δομές του δημοσίου που ακόμα και το βράδυ είναι ανοιχτά όλα τα φώτα ή κάποιοι έχουν αφήσει ανοιχτά τα air condition. Δεν είναι συνειδητή, δεν είναι η σωστή κίνηση αυτή. Νομίζω αυτές οι οδηγίες, τουλάχιστον σε αυτό το κομμάτι που ανέφερες πριν, έπρεπε να εφαρμόζονται ήδη. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ξεχωριστή κυβερνητική υπουργική διάταξη που να αναφέρει το πώς θα λειτουργούν κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι. Η μη συμμόρφωση βέβαια με τους νέους κανόνες και με τα νέα μέτρα δεν νομίζω και δεν υπάρχει περίπτωση να έχει επίπτωση στην τσέπη του καθενός εκ των υπαλλήλων. Πλην όμως, όταν υπάρχει περικοπή κονδυλίων ή θα πρέπει με ένα πλαφοναρισμένο ποσό να ανταποκριθεί στην κάλυψη διαφόρων αναγκών, ίσως εκεί να δυσκολευτεί λίγο το έργο του και να αναθεωρήσει κάποιες κακές νοοτροπίες που υπήρχαν μέχρι σήμερα. Όσον αφορά στους Δήμους, ξέχασα να σου πω ότι υπάρχει μέρημνα και για τα αντλιοστάσια, για το θέμα της άδρευσης και της αποχέτευσης, της σύνδρεσης και της αποχέτευσης, με τοποθέτηση μηχανημάτων τύπου inverter, ενώ σιγά σιγά, όπως είπε ο κύριος Σκρέκας, προαναγγέλλοντας το νέο πρόγραμμα με το όνομα Electra, θα υπάρχουν παρεμβάσεις σε όλα τα κτίρια
του Δημοσίου. Αυτά αποκαλύπτει σε ένα βαθμό και το πρόγραμμα για την ενεργειακή, καλύτερη ενεργειακή απόδοση των σπιτιών, αλλαγή κουφωμάτων, συντήρηση καυστήρων, συντήρηση κλιματιστικών. Ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και ώστε δημοσίων να μην υπάρχουν απώλειες στην και δημοτικών ενέργεια. Εγκαταστάσεων θα συμπληρώσω εγώ ναι. σε αυτό. Πάμε, Άρη, να ακούσουμε σε αυτό το σημείο ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα τι είπαν στην σημερινή συνέντευξη τύπου τόσο ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Κυλακάκης, όσο φυσικά και ο Υπουργός Εσωτερικών, κύριος Μάκης Βορύδης. Και επανερχόμαστε εδώ γιατί έχουμε ακόμη ρεπορτάζ και άλλες πληροφορίες να σας αναφέρουμε. Οι λόγοι που αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε αυτή την πρωτοβουλία για εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο είναι σε μεγάλο βαθμό αυτονόητοι. Και αυτό γιατί όταν αυξάνεται η τιμή ενός αγαθού, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να κάνουμε οικονομία σε αυτό το συγκεκριμένο αγαθό, ιδίως όταν η αύξηση είναι πολύ μεγάλη. Γεγονός βέβαια που βοηθάει πρωτίστως τον φορολογούμενο, τον οποίο πολλές φορές ξεχνούμε, γιατί αυτό στο τέλος της ημέρας καλείται να πληρώσει κάθε δαπάνη του δημοσίου, αλλά βοηθάει και το ισοζύγιο της χώρας, το οποίο γίνεται λιγότερο ελλειμματικό. Προχωρούμε σε αυτήν την πρωτοβουλία, επίσης γιατί η δαπάνη του δημοσίου για ηλεκτρική ενέργεια είναι πολύ σημαντική. Έφτασε το 2021 χωρίς φόρους και τέλη τα 800 εκατομμύρια ευρώ και πρέπει να κάνουμε οικονομία γιατί η προτεραιότητά μας είναι η βοήθεια στα νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια και πρέπει να εξοικονομήσουμε από όπου μπορούμε πόρους για να δώσουμε αυτή τη βοήθεια. Σε γενικές γραμμές, τα μέτρα που προτείνουμε είναι ουσιαστικές εξοικονομήσεις που θα έπρεπε ήδη να γίνονται, δηλαδή θα έπρεπε να γίνονται, να καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια και για περιβαλλοντικούς λόγους. Για την εφαρμογή των μέτρων θα καταθέσουμε σχετική τροπολογία τα Υπουργεία Οικονομικών Ενέργειας και Εσωτερικών, με την οποία θα καθορίσουμε τους διοικητικούς και τεχνικούς υπευθύνους για τις άμεσες και έκτακτες δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Αυτοί θα έχουν κατελάχιστο την υποχρέωση να υλοποιούν τις δράσεις και να μας ενημερώνουν σχετικά μέσω της ειδικά διαμορφωμένης πλατφόρμας που δημιουργείται για αυτό το σκοπό. Ο Υπουργός Εσωτερικών είναι υπεύθυνο για όλες τις οριζόντιες πολιτικές που αφορούν στους φορείς του δημοσίου. Αγκαλιάζουμε ενθέρμους αυτήν την πρωτοβουλία. Είναι πολύ σημαντικό το να εργαστούν όλοι συντονισμένα προκειμένου να επιτύχουμε το αυτονόητο, αυτούς τους στόχους εξοικονόμησης. Και στη τελευταία ανάλυση εκείνο το οποίο χρειάζεται για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι είναι να επιδειχθεί από όλους τους φορείς του δημοσίου μια αυτονόητη επιμέλεια. Εμείς λοιπόν πρόκειται να συντονίσουμε ώστε να ενεργοποιηθούν οι υπεύθυνοι, να οριστούν, να κάνουν τη δουλειά τους σε σχέση με, και με τη συμπλήρωση των στοιχείων που θα πρέπει να καταχωρούνται στην πλατφόρμα, αλλά προφανώς και με την ουσία του πράγματος, η οποία είναι ότι πρέπει να κάνουν τις δράσεις που πρέπει να κάνουν ο καθένας στον δικό του φορέα για να επιτύχουμε αυτό το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης. Οι δράσεις αυτές, νομίζω, λίγο περιεγράφησαν, προφανώς αφορούν τη χρήση των κλιματιστικών, αφορούν τη συντήρηση, αφορούν κατά το δυνατόν δράσεις που θα οδηγούν σε μείωση της θερμοκρασίας στα δημόσια κτίρια. Προφανώς αφορούν την δαπάνη την ενεργειακή για τον οδοφωτισμό. Είναι δηλαδή πράγματα τα οποία λίγο πολύ ούτως ή άλλως θα πρέπει να γίνονται, απλώς έρχονται μπροστά επιτακτικά λόγω της ενεργειακής κρίσης και της συνολικής προσπάθειας που κάνει η κυβέρνηση και η χώρα για να μειώσει και την χρήση και την κατανάλωση της ενέργειας και να οδηγηθεί σε ενεργειακή αυτονομία το ταχύτερο δυνατό. Αλλάζουμε θέμα. Είχαμε την παρουσίαση από τον Περιφερειάρχη Αττικής του προγράμματος για την ανακύκλωση. Είχαμε όμως χθες και θα έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ αύριο να δούμε ποιοι ήταν οι πρωταγωνιστές δήμοι στην ανακύκλωση. Θα σας δώσω, θα διαρρεύσω λίγο στοιχεία. Οι Δήμοι Βρυλισσίων και Ραφίνας Πικερμίου ήταν στις πρώτες θέσεις, πλασαρώνται στις πρώτες θέσεις, αλλά να δούμε και για την υπογραφή των συμβάσεων για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης, όπου έπεσαν υπογραφές, Άρη, χθες.
Λοιπόν, υπάρχει και αυτό το θέμα, το οποίο όσον αφορά στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα συνδέεται και με το προηγούμενο. Το προηγούμενο αφορά στις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα που αφορά στα απορρίμματα και στην διαχείρισή τους. Υπογράφει λοιπόν από τον κύριο Πατούλη και τον πρόεδρο του ειδικού διαβαθμιδικού συνδέσμου, τον κύριο Βασίλη Κόκαλη και Αντιπεριφέρειάρχη Αττικής, η σύμβαση για την προμήθεια του εξοπλισμού ανακύκλωσης που θα διατεθεί δωρεάν στους Δήμους το αμέσως προσεχές διάστημα. Μάλιστα, χαρακτηριστικό της βιασύνης του ίδιου του Περιφερειάρχη είναι ότι στους εκπροσώπους των φορέων που είναι οι ανάδοχοι, που θα αναλάβουν την εκτέλεση του έργου, τους είπε ότι πρέπει να κινήσουν τις διαδικασίες με όσο το δυνατόν σε ταχύτερους ρυθμούς, προκειμένου τα χρονοδιαγράμματα να τηρηθούν χωρίς καμία απολύτως παρέκκληση. Το κόστος του εξοπλισμού, το οποίο θα παραλυθεί και θα διανεμηθεί στους Δήμους, είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ποσό το οποίο έχει εξασφαλιστεί από τα διάφορα ευρωπαϊκά κονδύλια μέσω των χρηματοδοτικών εργαλείων που κατά κύριο λόγο χρησιμοποιούνται από την Περιφέρεια Αττικής για την υλοποίηση των έργων. Τι εξοπλισμό τώρα αποκτούν οι Δήμοι? Είναι, εντάσσονται στο πρόγραμμα της χωριστής διαλογής των απορριμμάτων και από την πηγή. Έχουμε 15.500 λοιπόν κάδους για χωριστή διαλογή χαρτιού, 580 υπόγειες γωνιές ανακύκλωσης διαφόρων τύπων, 130 κέντρων ανακύκλωσης, 220 έξυπνων νησίδων και οικίσκων ανακύκλωσης και διάφορα άλλα μέσα, μέτρα και εργαλεία τα οποία θα βοηθήσουν στην αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης, αλλά και θα είναι πιο εύκολα και προσβάσιμα και για τους πολίτες για να τα χρησιμοποιούν. Ούτως ή άλλως υπάρχει μια τιτάνια επικοινωνιακή εκστρατεία προς αυτή την κατεύθυνση και ήδη υπάρχει τα πρώτα στοιχεία. Είδαμε τις προηγούμενες μέρες, σύμφωνα και με τα γκάλωπ της δημοσκοπής που είχαν γίνει, ότι η συντριπτική πλειοψηφία θέλει να συμμετέχει, αλλά υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν πώς να συμμετέχουν σε αυτή την διαδικασία. Και με αυτόν τον τρόπο, επί της ουσίας, θα υλοποιηθεί, θα συνεχιστεί μάλλον ο σχεδιασμός της περιφέρειας για τη διαχείριση των. Έχει έναν ορίζοντα μέχρι το 2025, τουλάχιστον. Είναι από τα ακριβότερα προγράμματα σε όλη την Ευρώπη σε επίπεδο περιφερειών και τοπικής αυτοδιοίκησης. Συμμετέχουν όλοι και βέβαια το ότι υπεγράφησαν οι συμβάσεις, νομίζω ότι μπαίνουμε από αυτή τη στιγμή στην τελική ευθεία, ώστε να δούμε όλα αυτά στον κάθε Δήμο ξεχωριστά, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άρη. Πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξεκινώντας από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής. Το πλέον καθοριστικό βήμα στη διαδρομή για την απόκτηση του κτήματος FITS, την έγκριση του τρόπου χρηματοδότησης της αγοράς των 27 στρεμμάτων και των κτηρίων που βρίσκονται εντός των ορίων του, κάνει ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στην τελευταία του συνεδρίαση, εγκρίθηκαν οι νέοι όροι της σύναψης δανειακής σύμβασης, από την οποία θα προκύψει η αποζημίωση των τωρινών ιδιοκτητών του FITS, θυμίζουμε, με 5 εκατομμύρια ευρώ, το χαμηλότερο τίμημα που έχει προκύψει ποτέ από τη σχετική διαπραγμάτευση. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα αποσταλεί άμεσα στο ελεγκτικό συνέδριο για τον τοπικό έλεγχο, με την ολοκλήρωσή του οποίου θα ανάψει το πράσινο φως για την πιο ιστορική στιγμή, την απόκτηση του κτήματος FITS από το Δήμο Ηρακλείου Αττικής μετά από δεκαετίες προσπαθειών. Πάμε τώρα στο Δήμο Κεσαριανής. Δημοτικό Συμβούλιο με θέμα παρουσίαση, ενημέρωση, συζήτηση σχετικά με τις παρεμβάσεις της εταιρείας Αττικό Μετρό πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Κεσαριανής. Στο Δημοτικό Συμβούλιο έγινε ανοιχτή συζήτηση με στελέχη της Αττικό Μετρό και καταγράφηκαν όλες οι απόψεις. Οι ερωτήσεις του κοινού έγιναν γραπτός στη σελίδα του Δήμου στο Facebook καθώς και στο κανάλι του Δήμου στο YouTube. Στο Υπουργείο Εσωτερικών τώρα, λαϊκισμό και αλυσιτελή επιχειρήματα, καταλόγησε στο ΣΥΡΙΖΑ ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση που υπέβαλε ο τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης με θέμα τον δανεισμό των κομμάτων.
Ο κύριος Βορύδης, αφού προηγουμένως απέρριψε ως αλυσιτελή την πρόταση του κυρίου Ζαχαριάδη να αυξηθεί το ποσοστό από την κρατική χρηματοδότηση που θα παρακρατείται υποχρεωτικά για την αποπληρωμή των χρεών των κομμάτων, καθώς και της παρακράτησης βουλευτικής αποζημίωσης για τον ίδιο σκοπό, ξεκαθάρισε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δεν είναι ούτε κόμμα ούτε τράπεζα. Παράλληλα, εξήγησε ότι αν εφαρμόζεται κάτι τέτοιο, θα έθετε σε κίνδυνο τη θεσμική λειτουργία των κομμάτων, καθώς η κρατική χρηματοδότηση έχει προβλεφθεί εκ του συντάγματος. Και κλείνουμε με την περιφέρεια Αττικής, τον υπηαγωγείο Κοφών Παιδιών, επισκέφθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Ο κύριος Πατούλης είδε τις εγκαταστάσεις και αναφέρθηκε στη σπουδαία δουλειά που γίνεται σε αυτή την κοινωνική δομή. Και σε αυτό το σημείο θα πάμε να παρακολουθήσουμε τις σχετικές δηλώσεις που έγιναν από τον Περιφερειάρχη Αττικής. Σήμερα με μεγάλη χαρά διαπίστωσα εδώ στο δημόσιο φορέα νηπιαγωγείου Κοφών στην Αργυρούπολη ότι γίνεται μια σπουδαία δουλειά για τα παιδιά μας, για τα παιδιά που έχουν πρόβλημα ακοής. Και αυτό οφείλεται αφενός μεν στην άρτια φιλοξενία η οποία υπάρχει σε έναν πάρα πολύ καλό χώρο που έχει διατεθεί από το Δήμο, αλλά και στο πολύ καλό έμψυχο δυναμικό από τους φροντιστές, από τους δασκάλους, από τους ανθρώπους που δείχνουν την αγάπη τους και το ενδιαφέρον τους για αυτά τα παιδιά. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που και σαν περιφέρεια μπορέσαμε να προσφέρουμε κάποια από τα ζητήματα και από τα προβλήματα που ενδεχομένως υπήρχαν ελάχιστα αλλά σημαντικά και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους, χαρτική, ύλη και άλλοι. Αλλά και από την άλλη πλευρά θέλω να εξάρω την προσπάθεια που γίνεται από την πολιτεία, από την τοπική αυτοδιοίκηση και από εμάς που θα είμαστε κοντά τους για να κάνουμε παιδιά που να μην έχουν τίποτα στο επίπεδο της έλλειψης από οποιαδήποτε άλλα παιδιά του κόσμου και της Ευρώπης. Συγχαρητήρια. Μάλιστα, και πάμε σε αυτό το σημείο να κλείσουμε αυτό το ημίωρο της εκπομπής με το μήνυμα που έστειλαν για την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος οι μαθητές των ΚΔΑΠ, των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης του Δήμου Ασπροπύργου, όπου πραγματοποίησαν μαζί με την κοινοφελή επιχείρηση του Δήμου μια πολύ σημαντική δράση στην παραλία Ασπροπύργου. Παρακολουθούμε το βίντεο ρεπορτάζ και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά να δούμε όλα τα ζητήματα της αυτοδιοίκησης αλλά και το πώς κινείται η Δημοτική Αρχή στο Δήμο Αγίων Αναργύρων Καματερού. Θα έχουμε εδώ φυσικά τον Δήμαρχο, τον κύριο Σταύρο Τσίρμπα. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, η κοινοφελής επιχείρηση του Δήμου Ασπροπύργου διοργάνωσε χαρούμενες βιωματικές δράσεις αναφορικά με το περιβάλλον και την ανακύκλωση για τα παιδιά των ΚΔΑΠ. Με το μήνυμα «Αγαπάμε τη φύση, διατηρούμε το περιβάλλον καθαρό», τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους και το προσωπικό των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης συγκεντρώθηκαν στην παραλία Ασπροπύργου. Τα παιδιά και οι γονείς, αφού ενημερώθηκαν για το νόημα της ανακύκλωσης, με την καθοδήγηση του προσωπικού των ΚΔΑΠ, ξεκίνησαν να καθαρίζουν τμήματα της παραλίας. Έπειτα, έχοντας τον κατάλληλο εξοπλισμό, φύτευσαν αγγελικές νάνες κατά μήκος της ακτής, ενώ παρακολούθησαν από αρμόδιο συνεργείο πώς γίνεται η φύτευση μεγαλύτερων δέντρων. Ο Δήμος Ασπροπύργου και η Κοινοφιλή Επιχείρηση, συνεργασία με τα ΚΔΑΠ, διοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση ώστε να περάσουμε το δικό μας μήνυμα στα παιδιά, ώστε να διατηρήσουμε το περιβάλλον όσο πιο καθαρό γίνεται και οικολογικά να είμαστε ευσυνείδητοι όλοι, ώστε να παραδώσουμε στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον σε ένα καλύτερο πλανήτη. Είναι χρέος όλων μας να δώσουμε στα παιδιά μας οξυγόνο, καθαριότητα και να ζήσουν και αυτά σε ένα όμορφο και καθαρό περιβάλλον. Ευχαριστώ πολύ για τη δράση και τη συμμετοχή όλων των παιδιών και των γονιών του Δήμου Ασπροπύργου και των ΚΔΑΠ. Πρέπει να ευαισθητοποιηθούμε. Ο στόχος ο δικός μας είναι η ενημέρωση. Ξέρετε όλοι ότι ζούμε στο Τριάσιο. Αν κάποιοι άνθρωποι πρέπει να έχουν μία φορά στο μυαλό τους την έννοια περιβάλλον, εμείς πρέπει να την έχουμε πολλαπλές φορές λόγω της επιβαρημένης κατάστασης. Νομίζω τα παιδιά ανταποκρίθηκαν. Όλα είναι όπως πρέπει. Ο στόχος δηλαδή είναι αυτός, η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση από τις μικρές ηλικίες. Και αργότερα ελπίζουμε και τον μεγάλο. We'll be right back.
Στη συνέχεια τα παιδιά με το σύνθημα των εκπαιδευτικών και φωνάζοντας δυνατά τη λέξη περιβάλλον. Περιβάλλον! Άφησα στον ουρανό τα βιοδιασπόμενα μπαλόνια, ενώ πραγματοποιήθηκε και κλήρωση όπου τρεις μικροί μαθητές κέρδισαν από ένα ποδήλατο. Τα παιδιά όμως μίλησαν και στην κάμερα του Attica TV και θέλησαν να εκφράσουν τη δική τους άποψη για το πώς αντιλαμβάνονται το περιβάλλον και την προστασία του. Εγώ νιώθω ότι το περιβάλλον είναι ωραίο, γιατί η φύση μας έφτιαξε και χωρίς το περιβάλλον δεν θα υπήρχαν τα δέντρα, τα λουλούδια και ούτε το οξυγόνο μας. Πρέπει να το προστατεύουμε. Βέβαια, γιατί έχει τα δέντρα και χωρίς τα δέντρα δεν έχουμε οξυγόνο. Και χωρίς οξυγόνο δεν υπάρχουμε ούτε εμείς. Πες μας εσύ τι κάνεις για το περιβάλλον. Δεν πετάω τα σκουπίδια στο περιβάλλον, στα δάση, στις θάλασσες, στις παιδικές χαρές, μόνο στα σκουπίδια. Για τη συγκεκριμένη δράση, ο Δήμαρχος Ασπροπύργου Νίκος Μελετίου τόνισε πως η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να διδάξει την αγάπη προς τη φύση και το περιβάλλον και να αναπτύξει το αίσθημα κοινωνικής αλληλεγγύης μέσω της εθελοντικής βοήθειας. Όλοι μας πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι το περιβάλλον είναι δική μας ευθύνη και πάνω απ' όλα τα παιδιά μας. Αυτό και μόνο είναι αρκετό. Στη δράση έδωσαν το παρόν ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου Μιχάλης Ψωμιάδης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Παντελής Αβίδης, η Πρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου Γεωργία Πηλιχού και το μέλος του ΔΣ του Πνευματικού κ. Μαρία Ριγάτου. Επιστροφή, δεύτερο μέρος των δημοσκοπήσεων. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, να δούμε τι γράφουν στις πρώτες τους σελίδες τα πρώτα θέματα των τοπικών εφημερίδων, ξεκινώντας από την επικαιρότητα Δυτικής Αττικής. LNG, το μήνυμα εστάλει, συνεχίζουμε αταλάντευτα, είναι η κίνηση πολιτών εκοέλευσης, Επιτροπή Κατοίκων Παραλίας, παραλιακό μέτωπο Ελευσίνας. Επίσης, Δημοτικό Σύμβουλο Ασπροπύργου, Ευάγγελος Μουζάκας, να γίνεται καταγραφή και μαγνητοσκόπηση στην Οικονομική Επιτροπή. Θεμιστοκλής Τσόκας, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν μπορώ να το επιβάλλω ούτε στις επιτροπές ούτε στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Πρόβλημα στην οδό Μεγαρίδος στον Ασπρόπυργο. Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας σε εγρήγορση για την προστασία των δασών μας. Στην εφημερίδα Θριάσιο τώρα, καλοκαίρι φωτιά με ανατιμήσεις που τρομάζουν σε βασικά είδη διατροφής, απλησίαστη αμόλυβδη. Χρήστο Στάθη, είμαστε σε εγρήγορση για την προστασία των δασών μας. Μεγάλη επιχείρηση για την επιδιόρθωση διαβάσεων αντιπυρικών ζωνών. Έτοιμο να λειτουργήσει το ειδικό γυμνάσιο Άνω Λιωσίων, ο Δήμος Φιλής με ιδίους πόρους ολοκλήρωσε τον εξοπλισμό του. Στην εφημερίδα Μαρισία τώρα, τα παιδιά γιόρτασαν για το περιβάλλον στο Δήμο Πεντέλης με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος, ο ΣΠΑΠ, ο Σύνδεσμος Προστασίας Ανάπλασης Πεντελικού, σε συνεργασία με το Δήμο Πεντέλης, διοργάνωσαν το Σάββατο 4 Ιουνίου μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στα παιδιά και το περιβάλλον. Δήμος Βρυλισσίων γεμάτη από δράση 8η γιορτή περιβάλλοντος. Προχωράμε τώρα στην εφημερίδα Συνείδηση. Να μην έχουμε τα περσινά. Ευρεία σύσκεψη για την αντιπυρική θωράκιση του Δήμου Λαβριωτικής από τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας Χρήστο Στυλιανίδη. Στην εφημερίδα Κοινωνική του Πειραιά, προεκλογική εκκίνηση αναρτήθηκε σε δημόσια διαβούλευση νομοσχέδιο με ενσωματωμένες προεκλογικές διατάξεις που αφορούν βουλευτές, αιρετούς και διαδικασίες. Και κλείνουμε με αθηναϊκά νέα και οικονομικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Αθηναϊκά Νέα. Συνεχίζονται οι αιτήσεις, φωτοβολταϊκά στη στέγη, αναλυτικός οδηγός. Πάμε λοιπόν κατευθείαν στον καλεσμένο της σημερινής εκπομπής, ο κύριος Σταύρος Τσίρμπας, ο Δήμαρχος Αγίων Αναργύρων Καματερού, βρίσκεται μαζί μας. Καλησπέρα, Δήμαρχε, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Εγώ σας ευχαριστώ που για άλλη μια φορά μου δίνετε την ευκαιρία να κάνουμε μια κουβέντα. Μια συζήτηση και να μάθει και ο κόσμος και οι πολίτες σας πώς εξελίσσεται το δημοτικό έργο. Θα ήθελα πριν από αυτό όμως να πάμε στο μεγάλο θέμα της αυτοδιοίκησης, που είναι φυσικά το ενεργειακό κόστος και όχι μόνο της αυτοδιοίκησης. Ένα θέμα που επηρεάζει τους πάντες σε μια ομολογουμένως πολύ δύσκολη θητεία, κορονοϊός, ενεργειακό κόστος, απλή αναλογική στην αρχή, νομίζω μια από τις δυσκολότερες θητείες. Πείτε μας ένα σχόλιο για τη θητεία καταρχήν με όλες αυτές τις δυσκολίες που έχει, αλλά και για το ενεργειακό κόστος, πώς αποτυπώνεται στο δικό σας Δήμο.
Εντάξει, πράγματι αναμφίβολα δεν ξέρω πότε έχουν ξανασυμβεί τόσα πολλά δυσάρεστα και έχουν παρουσιαστεί τόσες δυσκολίες σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας. Είναι μια δύσκολη θητεία, θα το παλέψουμε, μονόδρομος είναι. Πιστεύω ότι σε ό,τι αφορά εμάς τουλάχιστον, αλλά και γενικότερα, καταφέρνουμε και στεκόμαστε όρθιοι. Τώρα είναι η ενεργειακή κρίση, όπως είπατε, και το ενεργειακό κόστος που είναι το νέο πρόβλημα που καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Όπως και στα νοικοκυριά, λοιπόν, έτσι και οι Δήμοι, οι προϋπολογισμοί μας έχουν κυριολεκτικά τυναχτεί. Ενδεικτικά στο δικό μας Δήμο, στις πρώτες μετρήσεις, τα πρώτα στοιχεία που υπάρχουν, σε ό,τι αφορά το ρεύμα μόνο είναι περίπου στις 600.000. Αν προσθεθούν πετρέλαια, πάει ακόμα παραπάνω. Και... σημαντική δημαρχία επιβάρυνση, μεγάλη επιβάρυνση. Για τα δεδομένα του Δήμου ασφαλώς είναι σημαντική. Επίσης αυτό πρέπει να προσθεθεί και το τέλος ταφής που καλούμαστε να πληρώσουμε. Άλλη επιπλέον επιβάρυνση που αφορά και αυτό, είναι από τον ίδιο κουβά, από τα δημοτικά τέλη. Έτσι. Το οποίο, Δήμαρχε, αν έχετε κάποια στοιχεία, είναι υψηλό. Είναι μετρημένο, ναι, σε εμάς είναι σύν μισό εκατομμύριο. Άρα 20 ευρώ τόνος. 600.000 ενεργειακό κόστος και 500.000 τέλος ταφής, μιλάμε 1.100.000 επιπλέον κόστος, επιπλέον για τον βάρος για το Δήμο σας. Έτσι ακριβώς, και το ενεργειακό σας λέω δεν έχει ακόμα υπολογιστεί ακριβώς, γιατί εξελίσσεται, έτσι. Τώρα είναι και κλειστά τα σχολεία, είναι μια ευνοϊκή περίοδος. Έχει καλό καιρό εννοώ και κλείνουν τα σχολεία λόγω καλοκαιριού, αλλά από χειμώνα δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Έχουν δοθεί κάποιες ενισχύσεις από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το τέλος ταφής όμως πρέπει να αναλάβουμε δράση για να το καλύψουμε. 20 ευρώ φέτος, του χρόνου, όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο θα ανεβαίνει αυτό το ποσό, μέχρι που θα φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα. Άρα ο δρόμος... Ελπίζουμε όμως μέχρι τότε να υπάρχει ένα σωστός τρόπος διαχείρισης και να μην φτάσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Ασφαλώς. Και θεωρώ ότι αυτή είναι και η λογική που θεσπίστηκε το 19, ώστε να πιεστούμε οι δήμαρχοι, οι δημότες, να προχωρήσει η ανακύκλωση. Τα γνωρίζετε πολύ καλά, είμαστε τελευταίοι σε όλους τους δείκτες ευρωπαϊκά. Είμαστε η χώρα που θάβει τον περισσότερο αριθμό απορριμμάτων. Το θέμα είναι ότι επιβάλλεται ξαφνικά. Δεν είμαστε έτοιμοι οι Δήμοι σε εξοπλισμούς να προχωρήσουμε, γιατί μπορεί οι πολίτες να έχουν όλη την καλή διάθεση να κάνουν ανακύκλωση και όσοι δεν την έχουν, με δράσεις ενημερωτικές, θα εκπαιδευτούν. Αλλά δεν είναι τόσο απλό ότι η περιφέρεια τώρα κάνει κάποιες προσπάθειες, θα μας προμηθεύσει κάποιους εξοπλισμούς και πάλι και αυτά έχουν ένα κόστος. Ο καφέ κάδος για να βγει το απορριμματοφόρα, θέλουν οδηγούς, θέλουν πληρώματα και αυτά ανεβάζουν το κόστος. Οπότε, Δήμαρχε, αντιλαμβάνομαι, η ανακύκλωση είναι το επόμενο μεγάλο στοίχημα για την τοπική αυτοδιοίκηση 100%, τα επόμενα χρόνια. 100%. Όσοι οι Δήμοι δεν καταφέρουν να πετύχουν τους στόχους ανακύκλωσης, θα αναγκάζονται να ανεβάζουν κάθε χρόνο τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη, για όσους δεν γνωρίζουν, επειδή μας ακούει και ένα κοινό, πάνε αποκλειστικά για καθαριότητα και για τον φωτισμό. Έτσι. Άρα, όσοι Δήμοι δεν καταφέρουν να κατεβάζουν τους τόνους που θάβουν και εκτρέπονται από την ταφή... Αναγκαστικά αυτό θα μετακυλείται στους πολίτες. Πώς εξελίσσεται, Δήμαρχε, επειδή μας περιγράψετε λίγο την κατάσταση και για το ενεργειακό κόστος, όμως πώς προχωράει το δημοτικό έργο? Ενδεχομένως αυτή η κατάσταση, αυτές οι επιπλέον επιβαρύνσεις άλλαξαν το σχεδιασμό σας ή μένετε στο σχεδιασμό που είχατε και το 19 όταν αναλάβατε τα καθήκοντά σας? Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει να μην εκτραπούμε από το προγραμματισμό μας. Έχουμε πετύχει αρκετές χρηματοδοτήσεις, έχουμε εντάξει αρκετά έργα που είχαμε στον προγραμματισμό μας, αλλά και άλλα που είδαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μας ανάγκες που έπρεπε να καλυφθούν.
αλλά δεν γνωρίζουμε, υπάρχει τώρα μια πορεία στο άγνωστο, οπότε πρέπει να είμαστε φιδωλοί στη διαχείριση των οικονομικών. Όλοι οι Δήμοι και άλλοι συνάδελφοι που μιλάω κάνουν ένα σχεδιασμό, ώστε να είμαστε έτοιμοι και για τα χειρότερα. Οπότε μέχρι στιγμής εμείς προχωράμε κανονικά, αλλά δεν ξέρουμε αν θα καταφέρουμε να παραμείνουμε πιστοί στο σχεδιασμό μας και να μην αναγκαστούμε να κάνουμε εξωχωρήσεις. Ενδεχομένως, όταν λέτε αλλαγή στο σχεδιασμό, αυτό σημαίνει, Δήμαρχε, ότι μπορείτε να αλλάξετε, να μην γίνουν, για παράδειγμα, κάποια έργα και να προχωρήσετε να δυναμώσετε, ας πούμε, το κοινωνικό πρόσωπο. Μπορεί οι ανάγκες στο επόμενο διάστημα στο κοινωνικό κομμάτι να είναι μεγάλες? Το ένα είναι αυτό που λέτε, ότι πρέπει να είμαστε προτεσμένοι ώστε να μπορέσουμε να στηρίξουμε συμπολίτες μας που πιθανόν βρεθούν σε δεινή κατάσταση. Το άλλο είναι να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις ήδη υπάρχουσες δομές μας. Και αυτό σημαίνει. Δηλαδή, όταν, ας πούμε, ένα κολυμβητήριο πλέον το φυσικό αέριο για να λειτουργήσει μπορεί να είναι 30.000 ευρώ το μήνα, αυτή η δομή είναι ασύμφορη. Δεν μπορεί ένας Δήμος να συνεχίσει να τη διατηρεί. Μιλάω για τέτοιες καταστάσεις και περιπτώσεις. Πρέπει και οι δομές μας να έχουμε δυνατότητα να μην αναγκαζόμαστε να χαμηλώνουμε τα φώτα. Πιστεύετε ότι θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο? Βλέπετε να εξελίσσεται έτσι η κατάσταση? Αλλά δεν το αποκλείεται κιόλας αυτό. Δεν αποκλείω τίποτα. Είναι ένα δυναμικό φαινόμενο που εξελίσσεται και επηρεάζεται και από εξωγενείς παράγοντες. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε, εγώ τουλάχιστον, τι θα συμβεί στην παγκόσμια οικονομία. Και κατ' επέκταση και σε εμάς. Άρα κοιτάμε, παρακολουθούμε, προσπαθούμε να είμαστε προσεκτικοί και φροντίζουμε για να έχουμε. Εμείς είμαστε και από τους λίγους Δήμους που εκτελούμε αρκετά έργα με ίδιους πόρους, όχι μόνο χρηματοδοτούμενα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε κάνει μια καλή διαχείριση. Δηλαδή, τώρα θα ξεκινήσουμε ασφαλτοστρώσεις 2 εκατομμύρια ευρώ με πόρους του Δήμου. Οπότε ομοίως, έχετε κάνει ένα ταμείο το οποίο μπορείτε με ίδιους πόρους. Μπορέσουμε και με ίδιους πόρους να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις. Τώρα θα αναγκαστούμε να το μαζέψουμε. Οπότε αντιλαμβάνουμε, Δήμαρχε, ότι η συγκεκριμένη θητεία με τις δυσκολίες που περιγράψαμε νωρίτερα είναι επί της ουσίας, θα μπορούσα να πω, μια θητεία των χρηματοδοτικών εργαλείων, εξασφαλίσεων, πόρων, έτσι ώστε να θέσετε, να βάλετε στέρες βάσεις για μια επόμενη θητεία, να συνεχιστούν όλα αυτά και μετά. Κοιτάξτε, εμείς ήδη έχουμε εξασφαλίσει αρκετά έργα. Έχουν χρηματοδοτήσει, όχι μόνο τα έχουμε εξασφαλίσει, είμαστε σε τελικό στάδιο. Έχουν γίνει και δημοπρατήσεις, κάποια έχουν ξεκινήσει ήδη, κάποια έχουν υλοποιηθεί ήδη. Αλλά έχουμε πάρα πολλά που μπροστά μας που ξεκινάνε και άμεσα, μάλιστα. Δηλαδή, στο Τρίτσις, ας πούμε, αστικές αναπλάσεις που μας είχαν εγκριθεί 11,5 εκατομμύρια ευρώ, μετά το καλοκαίρι εμείς ξεκινάμε. Ένα σημαντικό έργο, μια μεγάλη ανάπλαση. Βέβαια, γιατί θα πιάσει σχεδόν όλους τους κεντρικούς δρόμους του Δήμου. Οπότε είναι ένα έργο που θα το απολαύσουν όλοι οι πολίτες, θα ανεβάσει πάρα πολύ την ποιότητα ζωής, καθώς είμαστε ένας Δήμος που σε μερικές περιοχές αυτό που λέμε να περπατήσω με ασφάλεια στο πεζοδρόμιο ακούγεται αστείο. Ευτυχώς προλάβαμε, λειτουργήσαμε άμεσα, αποτελεσματικά και θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε σίγουρα αυτό το μεγάλο έργο και να το αποδώσουμε στους δημότες το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, μαζί με πολλά άλλα που ήδη έχουν ξεκινήσει και θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον. Πάντως, επειδή μου δίνετε μια καλή αφορμή, επειδή αναφερθήκατε στην ασφάλεια, στα ζητήματα ασφάλειας, η κίνηση για την επανίδρυση του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος ασφαλείας στο Καματερό είναι μια κίνηση που θα βοηθήσει την περιοχή έτσι ώστε να ενισχυθεί η ασφάλεια αλλά και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών? Αναμφίβολα. Ειδικά το αίσθημα ασφάλειας θα ισχυροποιηθεί πάρα πολύ. Ήδη οι συμπολίτες μου στο άκουσμα της είδησης ότι θα επανιδρύθηκε και ως ο νούπο θα επαναλειτουργήσει το αστυνομικό τμήμα Καματέρου νιώθουν πιο ασφαλείς. Ξέρετε, ο Δήμος μας είναι και σε έκταση αρκετά μεγάλος.
Και μετά το κλείσιμο του τμήματος του 17 του Καματερού, στις ευρύτερες συγχωνεύσεις που γινόταν εκείνη την περίοδο, σε συνδυασμό με το αποδυναμωμένο τμήμα των Αγίων Αναργύρων που και εκεί υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, δεν υπάρχει αστυνόμευση στην πόλη. Εμείς καλούμαστε στις περισσότερες περιπτώσεις να δώσουμε τη λύση. Κάτι το οποίο φυσικά δεν έχετε καμία αρμοδιότητα. Δεν έχουμε αρμοδιότητα, αλλά μπορείς να λες στον πολίτη εγώ δεν είμαι αρμόδιος. Εγώ δεν μπορώ να το λέω. Ό,τι και να είναι αυτό. Δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι αρμοδιότητά μου, κοφτώ λαιμό σου, πάρε τηλέφωνο ή βρες λύση. Το λέω με την έννοια, Δήμαρχε, ότι το αίσθημα ασφάλειας και την αστυνόμευση πρέπει να το κάνει η κεντρική πολιτεία. Με αυτή την έννοια 100%. Το λέω. Σε καμία περίπτωση εσείς ως Δήμοι δεν μπορείτε να παρέμβετε σε περιστατικά. Σε καμία περίπτωση. Αλλά ο Δημότης πού θα απευθυνθεί? Στον πρώτο πολίτη του κάθε Δήμου. Έτσι. Και είναι λογικό. Να πάμε και σε άλλες δράσεις, να δούμε τι γίνεται και σε σχέση με δράσεις με τα παιδιά που και εκεί έχετε δώσει ιδιαίτερο βάρος. Μάλιστα και ο Δήμος σας έχει ενταχθεί και στις νταντάδες της γειτονιάς, ένα σημαντικό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας, αλλά έχετε και άλλες δράσεις σχετικά με τα παιδιά. Ναι, πράγματι. Είμαστε δύο Δήμοι στην Αττική που ενταχθήκαμε σε αυτό το πρόγραμμα. Σας εξηγήσω και πώς γίνεται αυτό. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε να δείξουμε ένα πολύ μεγάλο έργο σε ό,τι αφορά το παιδί και την οικογένεια. Και γιατί βοηθώντας τα παιδιά της πόλης, αυτομάτως βοηθάς και τις οικογένειες. Το ένα κομμάτι λοιπόν αφορά τις συνθήκες που τα παιδιά μας κάνουν μάθημα, είτε πηγαίνουν στο σχολείο, τους αύλιους χώρους, τα σχολικά κτίρια, τους εξοπλισμούς. Έχουμε κάνει μια τεράστια δαπάνη και ενίσχυση σε εξοπλισμούς στο σχολείο, διαδραστικούς πίνακες, λάπτοπ, τάμπλετς. Πέρα από αυτό και πέρα από τις συντηρήσεις των σχολικών χώρων που προχωράμε με γοργούς ρυθμούς, έχουμε αναπτύξει πάρα πολύ δομές όπως η βρεφονιπιακή. Ας πούμε, να σας δώσω ένα παράδειγμα, εμείς δεν μένει κανένα παιδί απ' έξω και δεν είναι λίγα, 400 παιδιά καταφέρνουμε και τα απορροφάμε όλα στους σταθμούς. Και όχι μόνο αυτό, δεν πληρώνουν και ένα ευρώ. Και τροφεία, δεν υπάρχουν. Δεν πληρώνουν τροφεία. Εμείς φέτος τα καταργήσαμε, δεν τα εισπράξαμε, μπορούσαμε να το κάνουμε, καθώς είχαμε τεράστια απορροφητικότητα από το ΕΣΠΑ. Το 75% των παιδιών το περνάμε μέσω ΕΣΠΑ. Οπότε μπορούμε και έχουμε τα έσοδα να έχουμε ένα υπερπλήρες παιδικούς σταθμούς, 8 παιδικούς σταθμούς με προσωπικό, με μάγειρας ξεχωριστούς, βοηθούς μαγείρων, σεφ. Διατροφολόγους, παιδίατρους, γυμναστές. Δηλαδή προσφέρουμε υπηρεσίες που δεν προσφέρονται ούτε σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Επίσης, δημιουργήσαμε 5 δομές ΚΔΑΠ, ώστε οι γονείς να μπορούν 4 με 10 να αφήσουν κάπου τα παιδιά τους. Στα ΚΔΑΠ μας δεν όπου γίνεται και πολύ σημαντική δουλειά και γενικά στα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης, θα μας πείτε και εσείς για το Δήμο σας, αλλά γίνεται πολύ σημαντική δουλειά που σε πολλές περιπτώσεις θα τολμήσω να πω ότι ξεπερνούν και τους ιδιωτικούς, τα ιδιωτικά κέντρα. Ασφαλώς. Δηλαδή για μας δεν ήταν ο στόχος να έχει κάπου να παρκάρουν σε εισαγωγικά τα παιδιά, αλλά να απασχολούνται δημιουργικά, να έχουν ένα ευχάριστο χρόνο όσο είναι εκεί και να μαθαίνουν πράγματα. Δηλαδή στα ΚΔΑΠ μας διδάσκονται ακόμα και ρομποτική, σκεφτείτε, μέσα σε όλα. Έτσι. Έπειτα έχουμε τώρα τα καλοκαιρινά κάμπ, επειδή κλείνουν σχολεία. Από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 3 τρώνε και μέσα τα παιδιά. Δραστηριότητες αθλητικές σε όλα τα επίπεδα. Πάρα πολλές. 600 παιδιά, μείναν 300 απ' έξω. Φανταστείτε πόσο επιτυχία είχε το πρόγραμμα. Είχα 1.000 αιτήσεις και από όμορους Δήμους που δεν έχουν κάμπ. Τώρα τρέχω να ανοίξω μια τρίτη δομή για να απορροφήσω και τα παιδιά που μείναν απ' έξω. Δεν μπορώ να το δεχτώ αυτό ότι κάποιο παιδί δεν θα μπορεί να καλυφθεί και κάποια μητέρα δεν θα έχει που να αφήσει το παιδί της για να πάει να δουλέψει. Έχετε ιδιαίτερη ευαισθησία στο θέμα των παιδιών. Είμαι και ένας πατέρας. Τώρα το ζω και το βιώνω, τις δυσκολίες του να μεγαλώνεις παιδιά. Πόσο μάλλον όταν είτε είσαι άνεργος, είτε είσαι μονογονεϊκή οικογένεια, είτε κάνεις μια δουλειά που παίρνεις χρήματα που σου φτάνουν ίσα-ίσα για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Πόσο όλοι αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν, αν δεν τους στηρίξει κάποιος φορέας όπως ο Δήμος, να ανταπεξέλθουν. Άρα, γι' αυτό σας είπα ότι στηρίζοντας το παιδί, στηρίζεις και την οικογένεια.
και θέλετε να είστε δίπλα στους πολίτες, είτε αυτό λέγεται ασφάλεια, είτε λέγεται οικογένεια. Ακριβώς, ακριβώς. Έτσι λοιπόν μας εξασφαλίστηκαν και οι νταντάδες της γειτονιάς, που ξεκινάει από το Δήμο μας πιλωτικά. Επιλεγήκαμε με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν στην απορροφητικότητα του ΕΣΠΑ και της ΕΤΑ, δηλαδή με βάση τα στοιχεία από των βρεφονηπιακών μας και των ΓΔΑΠ, γι' αυτό επιλέχθηκε ο Δήμος μας να ξεκινήσει το πρόγραμμα. Οπότε κλείνουμε είναι και σημαντικό ηλικία. Αυτό που αναφέρετε, Δήμαρχε, ότι δεν είναι τυχαία η επιλογή των Δήμων που εντάχθηκαν. Όχι, γίνονται έγινε με αξιοκρατικά κριτήρια. Τουλάχιστον στο πιλωτικό, με συγχωρείτε, κομμάτι, έγινε με κριτήρια πολύ συγκεκριμένα. Ασφαλώς, ασφαλώς. Και έτσι κλείνουμε και ένα κομμάτι που υπήρχε ένα κενό. Τα παιδιά που είναι μέχρι 2,5 χρονών, έτσι, τα βρέφη, όπου εκεί θα επιδετούνται οι μητέρες, παίρνουν σε μια πλατφόρμα. Αν έχουν ήδη μια νταντά, μπορούν να την εγγράψουν και μέσω εκεί να παίρνουν το βοήθημα ώστε να μπορέσουν να καλύπτουν τα έξοδα. Το έχουμε... Είναι πολλές. Να κλείσω λίγο να επιστρέψω λίγο στα έργα και με αυτό να κλείσουμε, Δήμαρχε. Είχατε και μια σημαντική συνάντηση στην περιφέρεια Αττικής. Εκεί βρεθήκατε οι 7 δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας και νομίζω μιλήσατε για ένα από τα σημαντικότερα έργα που υλοποιείτε. Μιλάω για την αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών, για τα έργα που σχετίζονται με όλα αυτά τα ζητήματα. Πείτε μας λίγο για αυτή τη σύσκεψη. Ναι. Αναμφίβολα βρισκόμαστε μπροστά από μια ιστορική στιγμή. Η διευθέτηση και οριοθέτηση των ρεμάτων και κατ' επέκταση των αντιπλημμυρικών έργων που θα ακολουθήσουν στις περιοχές μας φτάνει στην ολοκλήρωσή της. Για το δικό μας Δήμο ενδεικτικά θα σας πω ότι αυτό είναι ένα έργο με πολλαπλές επιδράσεις και ωφέλη. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα αντιπλημμυρικά που θα μπορέσουν να ακολουθήσουν. Ένα παράδειγμα που θα σας πω είναι οι οριοθετήσεις των ρεμάτων. Που είναι ζητούμενο αφορούν για την περιοχή εκατοντάδες πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες πέριξη των ρημάτων, δεν μπορούν να οικοδομήσουν. Πολλές περιοχές που είναι εκτός σχεδίου και δεν μπορούμε να κάνουμε καμία παρέμβαση ως Δήμος, ούτε να φτιάξουμε μια πλατεία, ένα πεζοδρόμιο. Όλα αυτά τώρα θα πάρουν το δρόμο τους, θα αρχίσει η ένταξη στο σχέδιο και ο Δήμος από εκεί πέρα, ακολουθώντας τις διαδικασίες, θα μπορέσει και αυτές οι περιοχές να αναπτυχθούν και πολλοί πολίτες να απελευθερωθούν. Είναι ένα σημαντικό έργο. Να σας ευχαριστήσω θερμά, Δήμαρχε, για την παρουσία σας εδώ. Θα έχουμε την ευκαιρία, είμαι βέβαιος, να το ξαναπούμε. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Να είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Και μια ήσυχη, εγώ το λέω σε όλους τους δημάρχους, μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, Δήμαρχε, που είναι το ζητούμενο. Ναι. Όλοι το ευχόμαστε αυτό. Και άλλη φορά να συνεννόμαστε, μην φοράμε τα ίδια ρούχα. Θα πάμε μαζί σε παρέλαση. Θα πάμε μαζί μετά. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4 εδώ στις δημοσκοπήσεις. Καλό σας απόγευμα.